σκοπός μας είναι να πάρουμε το εργοστάσιο και να κάνουμε τον εργατικό συνεταιρισμό και όχι μόνο στο δικό μας εργοστάσιο, αλλά γενικότερα να γίνει ένα κίνημα που θα παρθούν και άλλα εργοστάσια και θα υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το συνεταιρισμό. Τώρα, όσον αφορά το καραβάνι, ξεκινάει σήμερα, γίνεται μεγάλη αρχή εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει κατεβεί κόσμος και από άλλες πόλεις, και γίνεται η πορεία τώρα και η συναυλία στις 8.30 ώρα στο Ιβανόφιο στάδιο. Αύριο το πρωί ξεκινάμε στις 9.20 και με πρώτη στάση Λάρισα, μια πορεία εκεί, μετά Βόλο, όπου θα γίνει πορεία και εκεί και διανυκτέρευση, και μετά ξεκινάμε δυναμικά για την Αθήνα για να μπορέσουμε να πάρουμε την απόφαση και να ξεκινήσουμε. Έχει στόχο να καταλήξουμε στο Υπουργείο, όπου εκεί θα δώσουμε αυτό που ήδη είναι γνωστό, δηλαδή το πρόγραμμά μας για το πώς θέλουμε να στηθεί μια συνεταιριστική επιχείρηση, και εκεί θα απαιτήσουμε την απάντηση για το ότι πρέπει να γίνει, ναι ή όχι, αλλιώς δεν γυρίζουμε πίσω. Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση διότι το εργοστάσιο μας ήταν βιώσιμο, τα αφεντικά μας το αφήσανε έτσι, και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε το εργοστάσιο στα χέρια μας με νόμιμους τρόπους, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Μιλάμε για την επιβίωσή μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, γι' αυτό πηγαίνουμε και στην Αθήνα να μιλήσουμε με τον Υπουργό για κάποιο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε το εργοστάσιο νόμιμα και βασικά για να ζήσουμε αξιοπρεπώς εμείς και η οικογένειά μας. Θεωρούμε θα λειτουργήσει γιατί όλοι μέσα το έχουμε δουλέψει το εργοστάσιο, γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αυτή είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Και για εμάς και για πολλούς άλλους και για πολλά άλλα εργοστάσια τα οποία περνάνε αυτό το ίδιο πρόβλημα. Αυτό ακριβώς. Τόσο καιρό μας υποστηρίζει πολλοίς κόσμος, ο οποίος και χρηματικά και με ψυχολογικά, με ψυχολογία που έρχονται, μας βλέπουν, βλέπουν το πρόβλημά μας και προσπαθούν να το προωθήσουν και έξω, για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια εργατική συνεταιριστική εταιρεία. Δεν θα είμαστε αφεντικά, θα είμαστε για το κοινό συμφέρον όλων όσων δουλεύουμε μέσα και για όσους παρθούν από έξω, άνεργους φυσικά, οι οποίοι και αυτοί βρίσκονται στην ίδια φάση με εμάς. Όλα αυτά που περνάμε αυτή τη στιγμή, όλη η κρίση που περνάμε, είναι η μόνη λύση που μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πάρουμε τα εργοστάσια στα χέρια μας και να φτάσουμε στο σημείο να ζούμε αξιοπρεπώς. Από την Πιόπε ως το Σκαραμαλκά, καμιά ειρήνη με τα αφεντικά. Εδώ και κάποιους μήνες έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα στο εργοστάσιο. Σήμερα ξεκινάει το καραβάνι αλληλεγγύης από την Αλεξανδρούπολη. Θα ενσωματωθούν και άλλα άτομα στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να καταλήξουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εργασίας, και να διεκδικήσουμε το εργοστάσιο. Όπως λέει και το σύνθημά μας, άμα δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Και αφού δεν μπορεί η εργοδοσία, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, γιατί η αλληλεγγύη τους είναι τρομερή. Και από ό,τι λέει και το σύνθημα, η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο των εργατών. Πάρα πολλοί κόσμος από την πρωτοβουλία αλληλεγγύης στην οποία συμμετέχουμε εμπνεύστηκε και στηρίζει τον αγώνα αυτό, γιατί βρίσκει τον εαυτό του σύμφωνο με τη διεκδίκηση των εργατών εκείνη, που λέει ότι στον καιρό της κρίσης, της ανεργίας και του λουκέτου, η μόνη ρεαλιστική λύση για τους εργαζόμενους είναι στα εργοστάσια που κλείνουν ή τα παρατούν οι επιχειρηματίες να πάρουν την ίδια τη ζωή και τα εργοστάσια στα χέρια τους. Ο αγώνας αυτός εμπνέει και για έναν άλλο λόγο, γιατί απαντάει σε ένα διαρκές ζήτημα και ζητούμενο, ότι τέτοιες λογικές δεν γεννιούνται τυχαία μέσα στους εργασιακούς χώρους, αλλά γεννιούνται μόνο και αναπνέουν
στα σωματεία εκείνα, τα οποία πραγματικά έχουν αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή είναι σωματεία ταξικά βάσης, χωρίς να έχουν μέσα εργοδοτικά στοιχεία, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να βρεθούν, να συζητήσουν και να συναποφασίσουν. Και αυτό σε στιγμές τέτοιες κρίσιμες, στις οποίες ζούμε, φαίνεται ότι αποτελεί βασικό συστατικό για να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες τελικά μπορούν να εμπνεύσουν ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας και να συγκινήσουν από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Νομίζω το αίτημα της αυτοδιαχείρισης που βάζουν οι εργαζόμενοι στην βιομεταλλευτική είναι ένα αίτημα που στην εποχή μας πια είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και πολύ επίκαιρο. Νομίζω είναι ένα αίτημα που πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργάτες. Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα της αυτοδιαχείρισης για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό να το στηρίξουμε αυτό, ειδικά την εποχή αυτή που τα εργοστάσια κλείνουν το ένα μετά το άλλο και οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δουλειά. Άρα νομίζω ότι αξίζουν την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας. Σημαντικό και σπουδαίο για μας να συνδέεται η δουλειά μας, η προσπάθειά μας, η τεχνική, η δημιουργική με τέτοιου είδους γεγονότα. Αυτό που ζούμε μας αφορά όλους. Είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε εδώ. Θα είμαστε όπου πληθούμε, παρόντες. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι η τέχνη σιγά σιγά θα βρει την περπατησιά της μέσα από αυτές τις διαδικασίες, θα σταθεί στο ύψος που της αρμόζει αν μη τι άλλο, και να σταματήσει και όλη αυτή η απαξία που μπαίνει και από εκεί στη ζωή μας. Κατά τα άλλα, εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου καλή επιτυχία στην προσπάθεια, που ξέρετε μπορεί να ξανασυναντηθούμε. Θα δούμε. Νομίζω ότι η εποχή πια δεν έχει άλλες ανοχές, δεν υπάρχουν άλλες ανοχές. Η κοροϊδία έχει φτάσει στο όριο. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι από τους ανθρώπους που τους ενδιέφερε το κοινωνικό σύνολο και κάποιες ηθικές και ηθικές αξίες σε αυτή την κοινωνία. Και έτσι συμμετείχα πάντα, αλλά τώρα πια δεν μπορείς απλά να συμμετέχεις. Τώρα είναι υποχρέωση και ανάγκη να συμμετέχεις σε οτιδήποτε μπορεί να φέρει κάτι ελπιδοφόρο και να δείξουμε ότι πρέπει σε αυτή την κοινωνία να υπάρχει και μία άλλου είδους αντίσταση και ότι δεν τρώμε όλοι κουτόχορτο, φτάνει πια. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα συμπυκνωμένο σύνθημα που τα λέει όλα. Ότι οι εργάτες κάποια στιγμή είπαν στα αφεντικά τους, αν δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πνεύμα και το σύνθημα της νέας εποχής. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν οι εργάτες την τύχη τους στα χέρια τους. Βαριά ευθύνη, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πως είναι η μόνη ελπίδα για το δυσίωνο μέλλον όλου του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει στη βιομετάλ, αλλά όχι μόνο στη βιομετάλ, σε πολλές άλλες εστίες εργασίας ανεργίας, αυτό που συμβαίνει δεν περιορίζεται στο δικό μας γεωγραφικό χώρο. Είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να εμψυχώσει όλη την Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν. Λοιπόν, ας εισπράξουν το μήνυμα από την Ελλάδα. Και ας μην μείνουμε στο εάν θα δώσει η κυβέρνηση το νομοθετικό πλαίσιο για να κινηθούν, ας προχωρήσουν σε πραγματικά ακτιβιστικές ενέργειες που θα μας εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές ή βιώσιμο ή θανάσιμο μέλλον. Αλλά πάνω απ' όλα αξιοπρεπές. Θέλουμε να στηρίξουμε πολύ αυτόν τον αγώνα των εργατών της βιομηχανικής μεταλλευτικής. Ελπίζουμε να γράψουν ιστορία, γιατί τα εργοστάσια ανήκουν στους εργάτες.